Επιστροφή στη δεύτερη ενημερωτική ενότητα. Πάμε στον επόμενο μα προσκεκλημένο. Είναι ο κύριο Νίκο Σουνιώτη, νυν δήμαρχο Καρπενισίου και εκ νέου υποψήφιο. Ο συνδυασμό είναι δύναμη συνεργασία. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε, Δημαρχέ. Καλησπέρα, σα ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πολύ, σα έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα και μέσα από τα debate και από τι συνεντεύξει και από τι εκπομπέ του ΣΤΑΡ. Οπότε θέλω τώρα να καταλήγοντα να μου μιλήσετε λίγο για το προεκλογικό κλίμα και την περίοδο αυτή που ολοκληρώνεται. Πώ είναι τα πράγματα στο. Ο Καραπενής είναι χαμηλό το βαρομετρικό, όπως και το καιρικό. Ε, κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι έχουμε εξομαλυνθεί τις τελευταίες μέρες. Κινούμαστε στα επίπεδα του πολιτικού πολιτισμού. Κάποια στιγμή πήγε να γίνει μια εκτροπή. Ναι. Νομίζω τα λάθη διορθώθηκαν. Και πλέον πορευόμαστε σε ήπιο κλίμα. Ε, κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη αυτή η προεκλογική περίοδος. Ξεκινήσαμε με τις εθνικές εκλογές... Ο κόσμο ήδη είχε μπει δύο φορέ σε προεκλογική περίοδο. Συνεχίσαμε μετά με τη σύσταση ενό ψηφοδελτίου, πραγματικά πολύ μεγάλο, που χρειάστηκε αλλά όμως πάρα πρα... πολλά πρόσωπα. Στέψτε... Και Έτσι αυτό ακριβώς. δημιούργησε πρόβλημα. Έχω αντιληφθεί ότι χωρί οικογένειε. Ναι, αυτό έχει συμβεί, αλλά παράλληλα για μένα τουλάχιστον, όπω το έχω εισπράξει, ήταν και το πιο χαρούμενο γεγονό αυτή τη προεκλογική mm -hmm. περίοδου. Η συμμετοχή πολλών νέων που θέλανε να ασχοληθούν με τα κοινά, νομίζω είναι το πιο ελπιδοφόρο που εγώ εισέπραξα σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Ήταν πολύ σημαντικό. Και πραγματικά είναι και μια επόμενη μέρα ευθύνη. Αυτοί οι νέοι να μπορέσουν να έχουν βήμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπήρχαν και τα στενάχωρα. Προσωπικά, η απουσία του βασικού διεκδικητή του Δήμου στο debate, νομίζω ήταν κάτι που, δεν, που με υπό την έννοια ότι θα ήταν πολύ πιο ωραίο να μπορέσουμε να μιλήσουμε στον κόσμο ενώπιον ενώ σε με τη βοήθεια και του Σταρ και να έχουμε πιο καλά ξεδιπλώσει τα επιχειρήματά μα. Σε κάθε περίπτωση το είναι θετικό το μήνυμα. Αυτό που εισπράττουμε αυτέ τι μέρε από τον κόσμο είναι και διάθεση υπάρχει να έρθει να ψηφίσει, γιατί εμείς μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πάρα πολλούς ετεροδημότες. Του ε, τους συναντήσαμε στις περιοχές που ζουν ναι. και έχουν πολύ καλή διάθεση να έρθουν για να συμμετέχουν σε αυτή την κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας που είναι οι εκλογές. Ε, μιλώντας με πολλούς συναδέλφους σας που ασκούν ήδη διοίκηση, έχω κρατήσει από όλους την επισήμανση ότι πήγαν δύο χρόνια χαμένα και διεκδικούν εκ νέου μία τετραετία γιατί πραγματικά δεν ήταν ολόκληρη αυτή που διανύσαμε τώρα λόγω ακριβώς του κορονοϊού και των άλλων προβλημάτων. Θέλω να μου πείτε για εσά ισχύει αυτό. Ε, και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχαν καλέ και κακέ στιγμέ. Μπορείτε να ξεχωρίσετε και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν δύο χρόνια δύσκολα. Δύο χρόνια χαμένα δεν θα τα έλεγα. Mm -hmm. Εμεί αξιοποιήσαμε αυτό το χρόνο που κλειστήκαμε mm -hmm. στα γραφεία μα ή κλειστήκαμε στο... στα σπίτια μα. Δεν κλειστήκαμε ούτε μία μέρα, εγώ προσωπικά. Αλλά ήταν χρόνια στα οποία δουλέψαμε και αναδείξαμε και τρόπου που θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μια πιθανή κρίση πανδημία ή μια ενεργειακή κρίση στο μέλλον, mm. σταθήκαμε δίπλα στην κοινωνία, δεν αφήσαμε κανέναν να νιώθει μόνο, στηρίξαμε τι επιχειρήσει, τη μαθητική κοινότητα, την υγειονομική κοινότητα, αλλά παράλληλα παράγαμε και έργο. Οργανωθήκαμε, κάναμε μελέτε και τα δύο επόμενα χρόνια, που λέτε ότι δεν ήταν χαμένα, άρχισε να φαίνεται το έργο. Κυλήσαν οι χρηματοδοτήσει, αρχίσαν να γίνονται τα έργα και σήμερα είμαστε όλοι πιο χαρούμενοι και βέβαια πιο αισιόδοξοι για ένα μέλλον. Γιατί υπάρχουν διασφαλισμένε χρηματοδοτήσει, υπάρχουν στόχοι που πρέπει να συνεχίσουμε να υλοποιήσουμε. Καλέ και κακέ στιγμέ. Κοιτάξτε, στην προηγούμενη θητεία προφανώ το να έρχεται Πάσχα και να είσαι κλεισμένο μέσα στο σπίτι να μην πα στην Εκκλησία ήταν μια κακή στιγμή. Όμω παράλληλα ήταν και χαρά να νιώθει ότι είσαι δίπλα στου ανθρώπου. Η ενίσχυση του προγράμματο βοήθεια στο σπίτι που δεν άφησε κανέναν μόνο ήταν στιγμέ χαρά μέσα στι δυσκολίε. Οι επιτυχίε των μεγάλων χρηματοδοτήσεων προφανώ μα έδωσε μεγάλε χαρέ. Οι νέοι στόχοι που, μπήνα, που μπήκανε, βάλαμε προτεραιότητα την α, πράσινη ανάπτυξη. Την α, ενεργειακή αυτονομία του Δήμου Καρπενησίου, Πράγματα για τα οποία θα είμαστε περήφανοι τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά προέκυψαν μέσα από τι δυσκολίε που συναντήσαμε και ήταν και στιγμέ χαρά όλα αυτά. Ε, αυτό που σας δυσκόλεψε περισσότερο ήταν ακριβώς αυτό που αναφέρατε, η διαδικασία της διαχείρισης του COVID. Η διαχείριση του COVID μας δυσκόλεψε πιο πολύ στην, στο ότι αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε με μισό προσωπικό για να παράγουμε διπλάσιο έργο. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά όμως νιώθουμε όλοι τυχεροί και που, κατα, που τα καταφέραμε. Και τα καταφέραμε αξιοποιώντας συνεργασίες και βέβαια εντείνοντας και την προσπάθειά μας με περισσότερη δουλειά. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε το περισσότερο θάρρος να συνεχίσετε. Το περισσότερο θάρρος μου το έδωσε η Εσύς ανταπόκριση ενθάει, ναι. των νέων. Η ανταπόκριση των νέων ήταν νομίζω ο πιο δυνατός κινητήριο μοχλός που με όθησε σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, ε, η απόφαση πάρθηκε κυρίως επειδή βλέπαμε ότι έπρεπε να ολοκληρώσουμε πράγματα. Έπρεπε κάποιοι στόχοι να ολοκληρωθούν. Και μάλιστα βάλαμε και τι βάσει όλη αυτή την περίοδο ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορούμε να έχουμε καλύτερη οικονομική άνεση για να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό αλλά και σε μικρότερα έργα που έχουν ανάγκη οι μικρές κοινότητες. Ξέρετε όταν μιλάμε για ένα Δήμο με 50 κοινότητες έχει σημασία να είσαι ευέλικτο και να μπορεί να χρηματοδοτήσει μικρά έργα. Υπάρχουν τα μεγάλα έργα, τα εμβληματικά Συστα. που αφορούν την πόλη, αλλά και τα μικρά έχουν τη σημασία του. Και προφανώ πάντα Πρώτο στόχο μα είναι η καθημερινότητα του Δημότη. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλειά του, την καθαριότητα του. Αυτό είναι και ο ρόλο του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή, νομίζω. Και αυτή είναι και η διαφορά που έχουμε με την κεντρική εξουσία. Ακριβώ. Αυτά τα περιμένει ο πολίτη από τον Δήμαρχο. Δεν τα περιμένει από το βουλευτή, από οποιοδήποτε άλλο. Και είναι και πολύ σημαντικό Άρα. να φτάνει δίπλα στο Δημότη και να μπορεί να του φύγει στο χέρι και να ακού το πρόβλημά του και να δίνει λύση στο πρόβλημά του. Υπήρξαν στιγμέ που κάποιε δυσκολίε μπορεί να σα κατέβαλαν και να αποθαρρυνθήκατε. Ε, κοιτάξτε να δείτε, προφανώς μέσα σε όλη αυτή την περίοδο υπήρξαν και στιγμές οι οποίες μας στεναχώρησαν. Κάποιες καθυστερήσεις σε κάποια έργα για παράδειγμα. Δεν μπορεί να έχουμε ένα έργο σήμερα mm. τρία χρόνια για να ξεκινήσουμε την κατασκευή του. Εκεί υπήρχε, υπήρχε, και στεναχώρια. Όμως έρχεται και η στιγμή που απολαμβάνεις την ολοκλήρωση των έργων και εκεί νιώθει τη δημιουργία να είναι χρήσιμη όχι τόσο για σένα και για την ιστροφημία σου. Κυρίω όμω για τον κάθε δημότη. Κυρίω για τα παιδιά μα. Κάναμε το κολυμπητήριό μα. Από πού ενεργεια... αντλείται, κύριε Σουλιώτη, από την νεολαία. Από την νεολαία κυρίω, αλλά και από τον κάθε δημότη που μοιράζεται μαζί σου την αγωνία. Ξέρετε, έρχονται στο γραφείο, σου λέει το πρόβλημά του και αν μπορεί να βοηθήσει, νιώθει χρήσιμο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλο αυτό που κάνουμε. Και επιπλέον το ότι παράγουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Όταν πάμε στο κολυμπητήριο, το... φέτο θα ανοίξουμε το κολυμπητήριο χωρί Λέβητε πετρελαίο, mm. μόνο με την ηλιακή ενέργεια, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη χαρά. Και είναι και μια προοπτική ότι ό,τι και να γίνει με το κόστο πετρελαίου που βλέπετε πώ τρέχει, mm. δεν θα κινδυνεύει mm. να κλείσει το κολλήγιο. Σίγουρα, εσεί στο Καρπενή πρέπει να τα λύσετε όλα αυτά τα θέματα, γιατί ήδη έχει έρθει το κρύο και ο χειμώνα και τα, η κατάσταση Όλος. με την ενέργεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια διεκδικούμε μείωση οριζόντια τη τιμή του πετρελαίου για μειονεκτικέ περιοχέ σαν τη δική μα. Στην Θεσσαλονίκη τι προηγούμενε μέρε πήραμε μια ομόφωνη απόφαση όλοι οι ΚΕΔΕ. Να τελειώσουμε με τι εκλογέ, να βγούμε ξανά στι συζητήσει με την κεντρική κυβέρνηση για να μπορούμε να διεκδικούμε λύσει. Θέλω μέσα στο επόμενο ένα λεπτό να απευθύνετε το μήνυμά σα στου πολίτε που μα παρακολουθούν ανά τη και την Ελλάδα και θα έρθουν να ψηφίσουν στο Καρπενήσι. Εγώ με αίσθημα ευθύνη θα σταθώ μπροστά του και θα του ζητήσω να με στηρίξουν και να με ψηφίσουν στι εκλογέ τη Κυριακή, γιατί έχοντα ω παρακαταθήκη ένα σημαντικό έργο και μια μεγάλη εμπειρία, μπορούμε να οδηγήσουμε τον τόπο μα με ασφάλεια τα επόμενα πέντε χρόνια. Μπορούν τα επόμενα πέντε χρόνια να είναι χρόνια δημιουργία όπω αξίζει στα παιδιά μα, χωρί κανένα ρίσκο, χωρί να παίξουμε τι ζωέ μα στα ζάρια να μας στηρίξουν και να πάμε σε μία πορεία ασφαλώ μπροστά το καρπενήσι μα. Σα εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Σα ευχαριστώ κι εγώ. Να είστε καλά.